έτοιμο να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα με τις πολλαπλές συντάξεις των πολιτιακών αξιωματούχων, εμφανίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Ήδη έχει κλειδώσει, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, το πλαίσιο πολιτικής που θα διέπει πλέον τις συντάξεις και θα υποβληθεί στη νομική υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Πρέπει να αντιληφθούμε ένα αρκετά πολύπλοκο θέμα, διότι υπάρχουν και αποφάσεις του Ανατολικού Δικαστηρίου επί του θέματος αυτού. Έτσι ώστε είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα προωθηθεί θα είναι συνταγματικά συμβατό. Το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες και ακολούθως στη Βουλή για ψήφιση. Ο τερματισμός ή όχι της καταβολής των συντάξεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως εισηγήθηκε ο Γενικός Ελεκτής, είναι καθαρά νομικό ζήτημα, διαμηνεί το Υπουργείο. Εκείνος που έχει την αρμοδιότητα να κρίνει και να συστήσει είναι ο Γενικός Αγγελάς. Μέσα από την εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, οι νομικοί Ανδρέας Αγγελίδης και Αχιλλέας Εμιλιανίδης στέλνουν το μήνυμα πως πρέπει να πέσουν οι τόνοι για να γίνει μια σωστή συνεννόηση για να επιληθεί το ζήτημα. Σε όλη αυτή την ιστορία, εκείνο το οποίο χρειαζόταν να προηγηθεί ήταν μια καλή εξήγηση μεταξύ οργάνων ενός και του ιδίου κράτους, το οποίο θέλει να πιστεύει ότι είναι κράτος δικαίου. Το να μπει σε ένα αποκρισταλωμένο δικαίωμα εκ των υστέρων με νομοθεσία και να το στερήσεις, παραβιάζει το Σύνταγμα. Θέση για το θέμα πήρε και ο Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος είχε το 2014 καταθέσει δύο προτάσεις νόμου για την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων. Το θέμα των πολλαπλών συντάξεων κατ' εμέ δεν είναι νομικό. Είναι κατεξοχήν πολιτικό και πρωτίστως ηθικό. Κανείς διατελέσσας αξιωματούχος δεν πρέπει να αποδέχεται πολλαπλές συντάξεις. Ο Αβέροφ Νεοφύτου έθεσε και το θέμα των εν ενεργεία αξιωματούχων, λέγοντας πως δεν πρέπει να καρπούνται παράλληλα και πολιτιακές συντάξεις. Στατιστοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα και με τους αγκάθια φαίνεται πως είναι ο δρόμος για τη μεταρρύθμιση. Μετά τον Υπουργό Εσωτερικών.